Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα ήρθαμε εδώ για να συνομιλήσουμε με τον νέο προπονητή του Πανιωνίου, ο Πανιώνιος, που θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και στον έκτο ομίλο, με τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Δημήτρη τον Κοροπούλη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, Δημήτρη, ο Πανιώνιος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ένα νέο ξεκίνημα για όλους μας, μια νέα πραγματικότητα. Εμείς από καιρό τώρα δουλεύαμε τα παιδιά αυτά. Ήδη από τις 15 Ιουλίου είμαστε σε φάση προετοιμασίας. Στην πορεία, ενώ ξεκινήσαμε να ετοιμάζουμε την ομάδα για τα youth, προέκυψε η περίπτωση της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τα παιδιά νομίζω πλέον έχουν καταλάβει ότι πρέπει να προσαρμοστούν. Οπωσδήποτε η φανέλα είναι βαριά, αλλά είμαστε εδώ έτοιμοι για να υπηρετήσουμε την ιδέα που λέγεται Πανιώνιος. Εσύ, Δημήτρη, σε ένα παιδί του Πανιωνίου, έτσι, ανήκει στην οικογένεια του Πανιωνίου, ήσουν στην κάτω των 20, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ναι. Τα τελευταία 6 χρόνια ήμουν προπονητής της K20, που μετέπειτα έγινε K19. Την περασμένη σεζόν, ως υπηρεσιακός, βρέθηκα και στον πάγκο της πρώτης ομάδας. Συνολικά είμαι 22 ολόκληρα χρόνια στο σύλλογο και σίγουρα ένα νέο ξεκίνημα για μένα, μια νέα αρχή με αρκετά όνειρα και φιλοδοξίες. Λοιπόν, Δημήτρη, θα έχεις κάποιους συνεργάτες, θα ήθελες να αναφέρεις κάποιους συνεργάτες που θα είναι μαζί σου? Σίγουρα το προπονητικό team θα είναι το ίδιο το οποίο είχαμε και στην K19, επειδή όμως βρισκόμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή ολοκλήρωσης του team, θα ήταν καλύτερα να μην μιλήσουμε με ονόματα σε κάποια άλλη στιγμή. Ίσως θα είμαστε πιο έτοιμοι να αναφέρουμε όλα τα ονόματα των συνεργατών. Επικεφαλής του τμήματος, του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα είναι ο Γιάννης Ομανιάτης. Ναι, ο Γιάννης Ομανιάτης, ένας παίκτης σημαία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με θητεία μεγάλη στον Πανιώνιο και στην Εθνική Ομάδα. Νομίζω ότι είναι τιμή για μας στη δεδομένη στιγμή να βρίσκεται επικεφαλής του τμήματος και οπωσδήποτε αποτελεί για τα νέα παιδιά του Συλλόγου ένα παράδειγμα προς μίμηση η καριέρα του και συνολικά η πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Δεν το συζητάμε. Στόχος θα είναι η άνοδος για τον Πανιώνιο. Στόχος είναι να υπηρετήσουμε τον Πανιώνιο. Στόχος είναι με αξιοπρέπεια να τιμήσουμε την δοξασμένη φανέλα του Συλλόγου. Στόχος είναι να ακολουθήσουμε τα χνάρια και την πορεία όλων αυτών των ποδοσφαιριστών που αυτός ο ιστορικός σύλλογος έχει όλα αυτά τα χρόνια βγάλει και τροφοδοτήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να λέμε μεγάλα λόγια, είμαστε μια νέα ομάδα, τα παιδιά είναι τα περισσότερα χωρίς εμπειρίες και παραστάσεις από αυτή την κατηγορία. Θέλουμε να κοιτάμε βήμα-βήμα. Ωραία. Τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθλους του Πανιωνίου, του ιστορικού Πανιωνίου, τι να περιμένουν από εσένα, από το καινούριο Πανιώνιο που θα δημιουργήσεις? Θέλουμε τον κόσμο του Πανιωνίου δίπλα μας. Θέλουμε τον κόσμο του Πανιωνίου, αυτόν που αποτελεί την καρδιά του ιστορικού αυτού συλλόγου, να στηρίξει αυτά τα νέα παιδιά. Και το μόνο που μπορούμε να τους υποσχεθούμε είναι ότι σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση, θα δίνουμε τα πάντα ώστε να φανούμε αντάξει αυτή τη κληρονομιά που έχουμε πάρει αυτή τη δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα, Δημήτρη, στο ρόστερ. Έχουν γίνει 3 προσθήκες. Δεν ξέρω αν ήθελες να αναφέρεις και κάποιες άλλες προσθήκες. Κοιτάξτε, εκτός από τα 3 παιδιά τα οποία ήδη έχουν ανακοινωθεί, τον Κώστα τον Ρόπα και τον Κρίσταν τον Μπουσάη, που ήταν δικά μας παιδιά τα οποία κατά το παρελθόν έχουν περάσει από τις ακαδημίες μας, και τον Λεωνίδα τον Καλομήρη, που είναι η τελευταία μας μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ο Θανάσης Ολιούμης, ο οποίος είναι center forward περσινό της K20 του Παναθηναϊκού. Ήδη όμως γίνονται συζητήσεις και οπωσδήποτε το ρόστερ μας θα ενισχυθεί, κυρίως για να μπορέσουμε να παντρέψουμε με κάποια έμπειρα παιδιά τα νιάτα και την φιλοδοξία των νεαρών παιχτών που έχουμε. Δηλαδή, οι νεαροί παίκτες θα είναι τα παιδιά που είχε στην κάτω των 20, συν τους έμπειρους παίκτες που θα αποκτηθούν. Ναι, η βάση της ομάδας θα είναι η περσινή K19 του Συλλόγου, έτσι ακριβώς όπως έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε 2 μήνες τώρα. Και πάνω σε αυτή τη βάση και με τις αρχές τις οποίες έχουμε δώσει σε αυτά τα παιδιά, θα έρθουμε να προσθέσουμε κάποιους έμπειρους παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις που θεωρούμε ότι η ομάδα χρειάζεται βοήθεια. Άλλες πόσες μεταγραφές, Δημήτρη, σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε? Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που μπορώ να σας απαντήσω είναι ότι δουλεύουμε καθημερινά, προσπαθούμε καθημερινά να βελτιωνόμαστε και νομίζω η απάντηση σε αυτό θα δοθεί μέσα στο γήπεδο, μέσα και από τα φιλικά τα οποία ήδη έχουμε προγραμματίσει. Έχεις εικόνα από τις ομάδες που μετέχουν στον έκτο όμιλο?
Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά παρακολουθούσα τις ομάδες αυτές και τον έκτο ομιλό, χωρίς όμως να μπαίνω στη φάση της ανάλυσης. Είναι μια νέα πραγματικότητα και για μένα. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε λίγο να μαθαίνουμε τις νέες αυτές ομάδες. Έχουμε κλείσει κάποια φιλικά, κυρίως όμως για να μπορέσουμε να έχουμε μια προσαρμογή των παιδιών στα νέα αυτά δεδομένα. Λοιπόν, φιλικό το Σάββατο με τον Εθνικό στις 4 η ώρα στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ακολουθεί μετά με τον Χαραβιακό. Την Τετάρτη έχουμε κλεισμένο ένα φιλικό παιχνίδι με τον Χαραβιακό, με τον συνάδελφο τον κύριο Χατζηαλέξη στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Και η επιδίωξή μας είναι να κάνουμε ακόμη 1-2 φιλικά με ομάδες γάμα εθνικής, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, όπως σας είπα. Είναι ένα στοίχημα και για σένα, Δημήτρη, έτσι, το να χτίσεις τον Πανιώνιο ξανά από το μηδέν. Οπωσδήποτε, είναι ένα καινούριο στοίχημα. Περνάμε σε μια άλλη φάση τώρα. Τόσα χρόνια δουλεύαμε περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών. Τώρα περνάμε στο πραγματικό ποδόσφαιρο, στο αντρικό ποδόσφαιρο και μάλιστα έχουμε και το ιστορικό χρέος να εκπροσωπήσουμε πάξια αυτόν τον σύλλογο. Ωραία. Δημήτρη, κάτι άλλο ήθελες να προσθέσεις? Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σε αυτή τη νέα προσπάθεια τα παιδιά αυτά θέλουν τη στήριξη όλων, κυρίως τη στήριξη των οπαδών και φιλάθλων του Πανιωνίου. Δεν ζητάμε χρόνο προσαρμογής. Το μόνο που ζητάμε είναι τη συμπαράσταση, τη στήριξη όλων, ώστε να μπορέσουν τα νέα αυτά παιδιά πραγματικά να βγάλουν στο γήπεδο το ταλέντο το οποίο διαφεσβήτητα έχουν. Ωραία. Και για να ρωτήσω και κάτι για τις μεταγραφές. Πότε θα έχουμε νέα? Νομίζω ότι από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο με αυτό το κομμάτι και σίγουρα θα ενημερωθείτε κι εσείς. Πιστεύεις θα είναι έτοιμη η ομάδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, σίγουρα όταν δημιουργούνται αυτά τα δεδομένα την τελευταία στιγμή, ο χρόνος είναι μικρός. Ήδη όμως η βάση της ομάδας θεωρώ ότι είναι έτοιμη και από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μέσα σε αυτό το κομμάτι το οποίο έχουμε δουλέψει και τα νέα παιδιά. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Υπάρχουν ταλέντα στον Πανιώνιο, Δημήτρη? Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τα πόσα ταλέντα έχει βγάλει ο Πανιώνιος όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και τις τελευταίες σεζόν, ακόμη και φέτος, ο Πανιώνιος τροφοδότησε ομάδες της Super League με ποδοσφαιριστές. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα. Περισσότεροι δε από αυτούς έχουν βγει από τις ακαδημίες μας. Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω και πραγματικά πιστεύουμε και σε αυτά. Ωραία. Δημήτρη, κλείνοντας, θα επιμείνω. Τι υπόσχεται ο Δημήτρης Κοροπούλης στους φιλάθλους του Πανιωνίου? Τι να περιμένουν από την ομάδα? Το μόνο που θέλω να υποσχεθώ είναι ότι θα δίνουμε σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα το 100% των δυνάμεών μας, ώστε πραγματικά να φανούμε αντάξει της εμπιστοσύνης τόσο της διοίκησης όσο και του κόσμου του Πανιωνίου. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία.